Επειδή σαν θέσεις ποινές, αυτό που έχει πραγματικά ιδιαίτερη σημασία είναι πολύ ενδιαφέρον και περιγράφει, θεωρώ, καθόλου την βαρβαρότητα του κατακτητή και δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο, είναι ένα έγγραφο, ένα τηλεγράφημα το οποίο μεταφράστηκε και διανεμήθηκε σε όλη την Κρήτη. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να καταλάβω ούτε να το συσχετίσω με ποιο γεγονός είναι, αλλά αξίζει τον κόπο το διαβάσουμε όλο. Ανακοίνωσης προς τον κρητικό λαό. Είναι διάγγελμα, όπως θα το λέγαμε σήμερα, του, ποιος έχει ακούσει, Μπρόγερ, ανώτατου στρατιωτικού διοικητή Κρήτης, των δυνάμων κατοχής. Παρακαλώ προσέξτε το. Από τη στιγμή όπου ανέλαβαν την διοίκηση της νήσου Κρήτης μέχρι σήμερα, έχω πολλάς ευκολίας παράσχει εις τον κρητικό λαό, αλλά γενομένου σαμποτέ 4 με 5 Ιουλίου και αναμειχθέντας και κρήτες εις αυτό, προφανώς ήταν και χλές, καταστρέψαντας αυτοκίνητα και άλλα είδη, φωνεύσαντας ένα στρατιώτη Γερμανό και τραυματίσαντα ένα Ιταλό, θα λάβω αυστηρά μέτρα εναντίον των μη συμμορφωθέντων εις τας διαταγάς μου. Ετουφερκίστηκαν άμεσα 50 άνευ διαδικασίες. Πρώτον, απαγορεύεται η κυκλοφορία εις πάντα στους κατοίκους πέραν τις 9 μέχρι τις 4.30 το πρωί. Τα καφενεία θα κλείνουν την 8 εσπερινήν. 3. Κινηματογράφοι και θέατρα απαγορεύονται τελείως. Επίσης, απαγορεύεται να χορηγούνται άδειες εις τους εργαζόμενους στα γερμανικά έργα. Εάν οι ένοχοι δεν συλληφθούν εντός 7 ημερών, θα συλλάβω και θα τιμωρήσω και άλλους με αυστηρές τιμωρίες. Ο Γερμανός διοικητής Κρήτης, Μπρόγερ. Ο Γερμανός διοικητής Κρήτης, Μπρόγερ, μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, συνελήφθη για την ιστορία του πράγματος. Είναι αυτός που βλέπετε εδώ. Πέρασε το στρατιωτικό δικείο, στρατοδικείο από την ελληνική κυβέρνηση και του φεκίστη.